Πανιερώτατε Μητροπολίτη Δαμασού, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη σε όλους. Δύσκολη μέρα, κουράγιο, συλληπιτήρια για ναι, την μεγάλη απώλεια. Κατευθύνεστε, φαντάζομαι, και εσείς όπου να είναι στην Αρχιεπισκοπή. Ναι, μόλις έχει ολοκληρωθεί η εκκίνηση του ραδιομαραθωνίου από τη Μητρόπολη. Ήρθαν εκατοντάδες παιδάκια και αφιερώσαμε την εκκίνηση αυτή στη μνήμη του Μακαριωτάτου, ο οποίος ήταν και ελεήμων και φιλάνθρωπος άνθρωπος. Και έδωσαμε έτσι το στίγμα της παρουσίας του στα παιδιά. Είχαμε εκατοντάδες παιδιά. Τελέσαμε έναν τρισάγιο στη μνήμη του, έκαναμε σύναξη το συνεργατό, συζητήσαμε το θέμα, προσευχηθήκαμε και ετοιμάζομαι και εγώ να κατεβώ στην Αρχιεπισκοπή. Στις 12 η ώρα για να αποφασίσετε όλα αυτά ναι, που μας είπε και ο Μητροπολίτης Πάφου, άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεστε εδώ και χρόνια. Δηλαδή από τα πρώτα σας βήματα στην Ιεροσύνη ήταν, ήσασταν, είχατε συνεργασία με τον, με τον Μακαριώτατο. Ναι, είχαμε μια καλή συνεργασία, πέρασε διάφορες διακοιμάσεις, αλλά ιδιαίτερα των τελευταίων καιρών, τελευταίους 6-7 μήνες, έγινε μια επαναπροσέγγιση όπου πραγματικά είχαμε ένα πλησίασμα το οποίο απέβη ωφέλιμο και για τους δύο μας και θεωρώ ότι η ψυχή του φεύγει ειρηνευμένη, ήσυχη και ικανοποιημένη για το επιτελεστέν έργο, το οποίο θα μείνει βέβαια παραχάραχτα σφραγισμένο στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Σαν να λέτε ότι λειτουργήσε καθαρτικά για σας αυτή η επαναπροσέγγιση των τελευταίων μηνών. Ναι, ήταν χριστιανικό μας καθήκον. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάντοτε... Είναι αλήθεια ότι είσαστε σε διαφορετικό στρατόπεδο στην αρχή, έτσι, μόλις αναλάβατε... Δεν υπάρχουν στρατόπεδα, δεν υπάρχουν και ευτυχή. Μπορεί να είναι αδόκιμο, όσοι άλλοι, ναι. Είναι αδόκιμος. Ναι. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Είμαστε σε ένα στρατόπεδο στην Εκκλησία και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει και το χάσμα γενεών. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί κάποιος να έχει μια διαφορετική άποψη. Όμως πάντοτε πρέπει να πριτανεύει ειρήνη και ενότητα. Και αυτό που κατορθώσαμε το τελευταίο 8μηνο με αυτή την επαναπροσέγγιση είναι κάτι το οποίο οφείλαμε και στον εαυτό μας ως χριστιανοί και στο λαό της Εκκλησίας της Κύπρου. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν λυτρωτικό, αλλά και ένα μάθημα ζωής για όλους. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να κάνουν την αυτοκριτική τους και να ξαναθυμούνται τις ρίζες τους, για ποιο λόγο ακολουθούν αυτόν που ακολουθούν. Και εμείς ακολουθούμε την ιεροσύνη. Και να είναι η αγάπη, ταπείνωση, ειρήνη, συνεργασία και προσευχή. Και συγχώρεση αυτό που προβάλλει η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, Πανιερώτατε. Και το δείχνετε πρώτοι εσείς. Το αναδείξαμε με τον καλύτερο τρόπο και το οφείλαμε και στο Μακαριώτατο για το ευλογημένο έργο που επιτέλεσε. Το οφείλαμε και στο λόγο του Κυρίου, αλλά και προς εμάς. Δηλαδή, θεωρώ ότι με το να διδάσκεις, αλλά να μην βιώνεις, καταστρέφεις και αυτόν το οποίο πρεσβεύεις. Αν είμαστε χριστιανοί, πρέπει πάντοτε να πορευόμαστε με τη συγχώρεση, την ταπείνωση και την αγωνιστικότητα και τη δημιουργία. Όλες οι αξίες του Ευαγγελίου πρέπει να πραγματώνονται. Ένα λεπτό, Πανιερώτατε μου, σας παρακαλώ, ένα λεπτό, γιατί προφέρει σε δηλώσεις η πρόεδρος της Βουλής, η Προεδρεύουσα. Αυτό που λέγατε, και θα επιστρέφουμε ανά πάσα στιγμή στην Αρχιεπισκοπή, αυτό με τη συγχώρεση είναι και να προλάβουμε, σωστά. Βέβαια, και αυτό που μέσα από τη θλίψη μου τη σημερινή με ικανοποιεί. Είναι ότι είχα αρκετών χρόνων και ικανών να ξαναγνωρίσω έναν άλλον αρχιεπίσκοπο που δεν γνώριζα, αλλά και ενδεχομένως αυτός να με γνωρίσει και εμένα καλύτερα. Και αυτόν ήταν και λυτρωτικό και εμπειρικά με έκανε πιο πλούσιον άνθρωπο. Και αυτόν κρατάω. 12 η ώρα θα είστε και εσείς στην Αρχιεπισκοπή, ναι. Συνεδριάζει για ημερομηνίες, τριήμερο πένθος και όλα όσα πρέπει να πάρετε να αποφασίσετε αυτή τη στιγμή, Πανιερώτατε. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη και ξανά οι σκέψεις μας είναι στους συγγενείς, ο Θεός να δώσει παρηγορία, γιατί αυτοί έχουν πληγωθεί περισσότερο από όλους, γιατί έχασαν το δικό τους άνθρωπο και πρέπει να τους σκεφτόμαστε και αυτούς αυτή τη στιγμή. Κατανοητό και απόλυτα σεβαστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πανιερώτατε.